κοινή στρατιωτική άσκηση με πραγματικά πυρά, στην οποία συμμετείχαν και ελικόπτερα μάχης της αεροπορίας στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε στους πρόποδες του Ολύμπου, στο πλαίσιο εμβάθυνσης των στρατιωτικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Την άσκηση παρακολούθησε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού και ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος συνομίλησε για αρκετή ώρα με τους Αμερικανούς αλλά και τους Έλληνες στρατιώτες. Οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας είναι πιο ισχυρές από ποτέ. Οι δεσμοί και η συνεργασία μας στον τομέα της άμυνας είναι πολύ σημαντικό συστατικό τους. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι μια απεικόνιση του τρόπου συνεργασίας των δύο χωρών μας, με την υποστήριξη του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Άμυνας Παναγιωτόπουλου, του Στρατηγού Φλόρου, ώστε να ενισχύσουμε την διαλειτουργικότητα και να οικοδομήσουμε την ικανότητα όλων των δυνάμεών μας. Η άσκηση έλαβε χώρα τρεις εβδομάδες αφότου οι δύο χώρες ολοκλήρωσαν μια συμφωνία ορόσημο για την άμυνα, με την οποία οι αμερικανικές δυνάμεις αποκτούν πιο εκτεταμένη πρόσβαση σε ελληνικές στρατιωτικές βάσεις. Η αναθεωρημένη διμερή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών υπεγράφει τον περασμένο Οκτώβριο από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο κατά τη διάρκεια επίσκεψή του στην Αθήνα και επικυρώθηκε τον Ιανουάριο. Η συμφωνία καθιστά δυνατή την αύξηση των από κοινού δραστηριοτήτων μεταξύ των δύο χωρών σε στρατιωτικές βάσεις και εγκαταστάσεις στην Λάρισα, το Στεφανοβίκιο και την Αλεξανδρούπολη. Επιπλέον, ανοίγει τον δρόμο για ενίσχυση των υποδομών αλλά και άλλες βελτιώσεις στην αμερικανική ναυτική βάση της Σούδα στην Κρήτη.